Θεσσαλονίκη FM 100. Η καθυστέρηση αποπληρωμής των οφειλών του δημοσίου, του ΕΟΠΗ, δηλαδή προς το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, που σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος στη Βόρεια Ελλάδα και έχει τους καλύτερους δείκτες αποτελεσματικής λειτουργίας στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας, καταλαβαίνει κανείς ότι μπορεί να υποθέσει οποιοδήποτε ότι αυτό γίνεται για να υπονομευτεί το νοσοκομείο και να μεταφερθούν αυτοί οι πόροι και αυτό το έργο που παράγει σε μεγάλες ιδιωτικές κλινικές της περιοχής που επίσης αντιμετωπίζουν πρόβλημα λειτουργίας. Οποιοδήποτε και να το πει αυτό δεν θα είναι αδικαιολόγητος στη σκέψη του. Πάντως είναι και ένα πράγμα που συμβαίνει στην Ελλάδα. Όταν κάποιος ξεχωρίζει από το μέσο όρο και είναι το κεφάλι λίγο πάνω από την άμμο, προσπαθούμε να το κόψουμε. Έτσι. Είναι μια διαχρονική αδικία της βάρος του νοσοκομείου του Μαγειωρίου. Πριν από 3-4 περίπου χρόνια που το κράτος εξόφλησε τις οφειλές με ομόλογα των προμηθευτών των δημοσίων και αντίστοιχα έσβησε τα δικά του χρέη προς τα νοσοκομεία. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου έσβησαν τα τότε χρέη του κράτους προς αυτό, αλλά δεν πληρώθηκαν με ομόλογα οι οφειλές του νοσοκομείου. Αλλά τότε ήταν ένα ποσό σχετικά μικρό σε σύγκριση με το τωρινό και μπόρεσε και καλύφθηκε στην λειτουργία του νοσοκομείου και με την επιχορήγηση των επόμενων ετών. Τώρα, εδώ και 2 χρόνια το νοσοκομείο είναι απλήρωτο από το κράτος για υπηρεσίες που έχει παράσχει προς ασχολησμένους του ελληνικού δημοσίου. Τα άλλα νοσοκομεία έχουν εξοφληθεί μέχρι και πρόπερση, ενώ εμάς οι οφειλές ξεπερνούν τα 2 χρόνια. Και το πρόβλημα είναι τεράστιο, αν καταλάβετε δε ότι 215 εκατομμύρια είναι οι οφειλές του ΕΟΠΗ, του Ελληνικού Δημοσίου προς το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 70 εκατομμύρια ευρώ είναι οι οφειλές του νοσοκομείου προς τους προμηθευτές. Το νοσοκομείο δηλαδή είναι πλεονασματικό. Στη λειτουργία του είναι το μοναδικό φαινόμενο δημόσιο νοσοκομείο που είναι πλεονασματικό στη λειτουργία του στην ελληνική επικράτεια. Και όχι πλεονασματικό, έτσι όπως μας το λέτε, έχει και 150 εκατομμύρια στην άκρη, δηλαδή 140. Αν κάνουμε την αφαίρεση. Στα χαρτιά, βέβαια, έτσι. Και γιατί... το πρόβλημα είναι τώρα ότι οι προμηθευτές, επειδή καθυστερεί διπλάσιο χρόνο η αποπληρωμή τους σε σχέση με την αποπληρωμή τους από τα άλλα νοσοκομεία, επιλέγουν να πιέσουν το νοσοκομείο και καλά κάνουν από την πλευρά τους λέγοντας ή δεν δίνουμε υλικό, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να αναστέλλονται σταδιακά λειτουργίες του νοσοκομείου αν αυτή η κατάσταση συνεχίσει για λίγες μέρες ακόμα, ή να ζητούν εξωσυμβολική προμήθεια με τιμές πολλαπλάσιες της αξίας των προϊόντων που δίνουν για να διασφαλίσουν με αυτή την εγγύηση τα χρήματά τους. Με το σκεπτικό δηλαδή ότι το νοσοκομείο υπογράφει εξωσυμβατική σύμβαση σε τιμή διπλάσια της αγοράς με κίνδυνο να κατηγορηθεί ή δεν υπογράφει και αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να αναστείλει ιατρικές πράξεις. Εδώ ο κύριος Ξανθός που είναι και γιατρός δεν απαντά και θα ήθελα επίσης και δημόσια να πω ότι εδώ και πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων η Περιφερειακή Ένωση Δήμων με ομόφωνη απόφασή της στάθηκε στο πλευρό του νοσοκομείου, έδωσε συνέντευξη τύπου και ανέδειξε τα ζητήματα. Έχει ζητηθεί από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων ραντεβού με τον κύριο Ξανθό, τον Υπουργό Υγείας, για το θέμα του νοσοκομείου. Την προηγούμενη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης πάρθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη στήριξη του νοσοκομείου και ζητήθηκε ραντεβού από τον κύριο Ξανθό, δια παραταξιακή αντιπροσωπεία του Δήμου, να τον επισκεφτεί για να συζητήσει μαζί του τα ζητήματα του νοσοκομείου. Και πάλι συγγύν τα ασυρμάτα από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας. Θα έλεγε κανείς ότι, για να ξανάρθουμε στο αρχικό, ότι κάποιοι ηθελημένα ή αθέλητα θέλουν να υποβαθμιστεί και εν τέλει να κλείσει το νοσοκομείο για να ενισχυθούν παράλληλα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που λειτουργούν στον χώρο της Μακεδονίας. Δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγηση για αυτή την ανισομερή μεταχείριση. Μπορούμε, κύριε Παπαστεργίου, να ονομάσουμε αυτούς τους κάποιους, γιατί δηλαδή δύο φορές μου το είπατε, επιχορήγησης και κατανομής της επιχορήγησης έχει το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Υγείας, η ελληνική κυβέρνηση. Άρα λοιπόν ή αδρανούν σε παιχνίδι υπηρεσιακών παραγόντων ή είναι πολιτικά συμμέτοχοι σε αυτή την πράξη. Ο πολιτικός υπεύθυνος, και θέλω να ελπίζω όχι και ο ηθικός υπεύθυνος, είναι ο κύριος Ξανθούς και ο κύριος Τσακαλώτος. Δεν υπάρχουν άλλοι. Εσείς ως νοσοκομείο, ως γιατροί, ως νοσηλευτικό προσωπικό κτλ. Κάνετε και εσείς περισσότερο και ως δημοτικός σύμβουλος.
βλέπετε έναν δρόμο έτσι λίγο περισσότερο που θα βοηθούσε και τη διοίκηση να πιέσει έτσι ώστε πάρει τα ποσά. Η τοπική κοινωνία, σας είπα πιο πριν, ομόφωνη απόφαση της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διαρκείς συνεντεύξεις και της διοίκησης του νοσοκομείου και του σωματείου των εργαζομένων σε αυτό. Κανένα αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Θα φτάσουμε στο σημείο να αναστέλλονται οι ιατρικές λειτουργίες του νοσοκομείου, να κλείνουν δηλαδή τμήματα του νοσοκομείου ή τελικά το ίδιο το νοσοκομείο για να αναγκαστεί να γίνει κάτι. Πριν τις γιορτές, με βάση αυτή την πίεση, εκταμιεύθηκε το τελευταίο κομμάτι της μισθοδοσίας που οφείλει το κράτος προς το προσωπικό, γιατί κάθε χρόνο τη μισθοδοσία την καλύπτει το κράτος, αλλά δεν την καλύπτει ποτέ πλήρως. Από το μεγάλο κομμάτι της οφειλής του ΕΟΠΗ προς το νοσοκομείο έχουν υποσχεθεί ότι από τα 215 εκατομμύρια θα δώσουν περίπου 2 τώρα αυτό το τεράστιο ποσό, και ακόμη και αυτά αναμένονται. Καταλαβαίνετε ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό. Εσείς για να μπορέσετε να κάνετε, ας πούμε, ένα κομπρεμί, μια συμφωνία με τους προμηθευτές που χρωστάτε, ξέρω εγώ, 75-80, πόσα χρειάζεστε? Ας πούμε, χρειάζεστε τουλάχιστον τα 20, δηλαδή χρειάζεστε να πάρουν... Με βάση και αυτά που επικρατούν τώρα στην αγορά με την κρίση που υπάρχει, ότι αν οι προμηθευτές λάβουν ένα ποσό που είναι στη τάξη του 1/3, 1/4 των οφειλών, αλλά έχουν και μια δέσμευση για μια σταδιακή αποπληρωμή της οφειλής τους, ναι, θα υπάρξει μια αποκατάσταση της ροής υλικών προς νοσοκομείο. Αν τώρα σε όλα αυτά συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι δεν γίνονται προσλήψεις και αρκετό προσωπικό του νοσοκομείου αποχωρεί προς άλλα νοσοκομεία, προς τη σύνταξη, ενώ ο όγκος των προσερχομένων ασθενών αυξάνεται, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πέρα από τα όρια τους πια. Ανά πάσα στιγμή είναι επικίνδυνο να γίνει το κράχ και η κατάρρευση στη λειτουργία του νοσοκομείου. Και τότε να δούμε ο κύριος Ξανθός, ο κύριος Τσακαλώδος και η κυβέρνηση συνολικά τι θα λένε. Προς τους πολίτες δηλαδή που θα μείνουν χωρίς τις υπηρεσίες ενός τέτοιου νοσοκομείου. Τότε θα είναι αργά. Δηλαδή το θέμα δεν είναι να αναλάβει κάποιος το πολιτικό κόστος. Το ζήτημα είναι σε τέτοια θέματα υγείας να μην φτάσουμε εκεί πέρα. Θα έλεγα ότι είναι επίσης ενημερωμένοι όλοι οι βουλευτές και όλα τα πολιτικά κόμματα της Θεσσαλονίκης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν κάνει επερωτήσεις στη Βουλή, αλλά απαντήσεις ουσίας δεν δόθηκαν. Κύριε Παπαστεργίου, ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι με αυτόν τον τρόπο κάπως να βοηθήσουμε, δηλαδή, να γίνουν. Γιατί εδώ δεν είναι κάτι, ας πούμε, ένα καπρίτσιο κάποιου ή οτιδήποτε. Είναι θέμα υγείας, είναι θέμα μείζωνος σημασίας, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, επαναλαμβάνω, για τη μισή Ελλάδα, δηλαδή από Θεσσαλία και πάνω, Ήπειρο, οι τρεις περιφέρειες της Μακεδονίας εξυπηρετούνται από τον Παπαγεωργίου. Είναι ένας τεράστιος οργανισμός και είναι κρίμα, ας πούμε, τέτοιο στολίδι. Να το πω για άλλη μια φορά, είναι ανεξήγητη η ανισομερής αντιμετώπιση του νοσοκομείου σε σχέση με τα άλλα δημόσια νοσοκομεία από την ελληνική πολιτεία. Θεσσαλονίκη FM 100.